Καλώς ορίσατε, παιχτούρες μου, σε ένα νέο ακόμη επεισόδιο Sons of the Forest. Σήμερα είμαστε στην έκτη μέρα in-game και δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω. Βασικά ξέρω τι θέλω να κάνω, κάτι πολύ επικίνδυνο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μου κοστίσει τη ζωή. Το έχω πει σε δύο επεισόδια τώρα. Στο πρώτο επεισόδιο, αν θυμάστε, πήγα από την αρχή, από το New Game και πήγα το Rebreather, το οποίο για μένα τελικά ήταν πολύ πανεύκολο, γιατί μόνο σε ένα σημείο έχουμε τερατάκια. Η Virginia βλέπω είναι πέρα, εντάξει, μια χαρά την είδαμε. Στο δεύτερο επεισόδιο πήρα, πώς το λένε, το Rob Gun, το οποίο ήταν σχετικά εύκολο, όχι όσο η πρώτη σπηλιά, αλλά τώρα, επειδή είναι στάνταρ και σίγουρο, η τρίτη σπηλιά που θέλω να πάω είναι να πάρουμε το Shovel. Εκεί πραγματικά, επειδή το δοκίμασα και έκανα μερικά τεστ, τι να πω, αν θα βγούμε ζωντανοί θα είναι θαύμα, θα το κάνω πάλι με την ίδια στρατηγική. Run, run, run. Τρέχουμε, παίρνουμε το Shovel, γιατί παιδιά, χωρίς κατά ψέματα το Shovel το χρειάζομαι, θέλω να πάρω καραμπίνα και κάποια στιγμή τις maintenance όλες τις κάρτες, τις keycards, για να γίνει και progress η ιστορία σιγά σιγά, αλλά γενικά να έχουμε υλικό, ρε παιδάκι μου. Οπότε, στο σημερινό επεισοδιάκι θα δείτε εμένα, δηλαδή θα προσπαθήσω να μπω στη σπηλιά όσο γίνεται να μην πεθάνω. Θα δούμε, άμα το πετύχουμε την πρώτη, τι καλώς παιδιά, να πεθάνουμε, πεθάνουμε, τι να κάνουμε, εντάξει, θα κάνουμε και save, δεν είναι τίποτα, θα κάνουμε load. Η Virginia, όπως βλέπετε, ακόμα δεν το θέλει, δεν μας αγαπάει. Τέλος πάντων, το Gelfing θα τον αφήσουμε εννοείται εδώ και εμείς σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Λοιπόν, η κυρία Virginia είναι στην παραλάια. Λιάζεται η κοπέλη. Λοιπόν, κάτσε να πάμε εδώ πέρα. Όπως πάντα, μετά από κάθε load σπονάρουν όλα αυτά. Σημαντικό πράγμα να τα παίρνετε τα loot. Ένας λόγος που έχω κάτσει κιόλας είναι και αυτός, γιατί θέλω να βγάλω άμμο, καθώς μου τελειώνει και σφαίρνει το πιστόλι και θα το χρειαστώ. Τώρα, πιο πολύ αυτό το συγκεκριμένο μέρος που μου δίνει, έχω καταλάβει χειροβομβίδες και C4. Ξέρω ένα μέρος όμως που σπονάρουν σχεδόν συνέχεια σφαίρες για καραμπίνα, καθώς και για πιστόλι. Ίσως πάω εκεί και κάνω για μέρα το κλασικό μου κολπάκι με το load. Εντάξει, θα μπει λίγο τσιτάρο, συγγνώμη, αλλά χρειάζομαστε σφαίρες. Λοιπόν, η Virginia πάει βόλτα, λίγο να ξεκινήσω εγώ να φύγω, λέτε, σιγά σιγά, αφού δεν έρχεται εδώ. Κέλβιν, άμα φύγω να μου προσέχεις τα μούρα μου, έτσι, μην τα φάει άλλη. Η αλήθεια είναι, θέλω, πλησιάζει ο καιρός που θα χειμωνιάσει και να σου πω την αλήθεια, το ψιλοσκέφτηκα και θέλω να αλλάξω τη βάση. Θα την βάλω λίγο πιο κοντά στην παραλία και ήθελα να το κάνω τώρα. Βέβαια θα τρέξει η Virginia τώρα που είμαι έτοιμος και μιλάω. Έτοιμος να φύγω και όλα. Τέλος πάντων, μισώ να έρθει λίγο να ξεμπερδεύουμε, να δω τι θα κάνει. Μπας και είναι η τυχερή μου ημέρα τώρα. Αλλιώς φύγαμε παιχτούρες, δεν θα κάτσω πολύ να χαζομυρίσω εδώ με την κυρία Virginia. Είναι ακόμα νωρίς, μέχρι να πέσει ο ήλιος, να έχω φτάσει στη σπηλιά. Θα σας δείξω που είναι. Αν και έχω κάνει και σχετικό tutorial. Το που βρίσκεται το Shovel. Λοιπόν, Virginia, επειδή έχω δουλειά, καλά θα το κόψω εγώ εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Δηλαδή, εντάξει, θα καθόμαστε να κοιτάμε τη Virginia, πέρα εδώ θα κάνει, είμαι σίγουρος. Οπότε τα λέμε μόλις ξεκινήσω, παιχτούρες μου. Ναι, αντίο κι εσύ. Ωραία, τέλεια. Και εκεί που ήμουν έτοιμος να φύγω, παιχτούρες μου, όπως και η Virginia. Μα την πέσανε. Δηλαδή, ξέρετε τώρα από εδώ και πέρα θα μου μαζεύονται κανίβαλοι. Περιπολίες. Άλλο που δεν θέλαμε τώρα, guys. Λοιπόν, πρέπει να τους σκοτώσω τώρα εγώ αυτούς αναγκαστικά. Ελπίζω να μην πειράξουν τη Virginia. Δεν νομίζω ότι τις κάνουν σχετικά τίποτα. Δεν την φτάνουν, αλλά δεν έχει και όπλο ακόμα. Δεν είναι η δικιά μας. Θα τους προσελκύσω εγώ τώρα εδώ. Α, βλέπετε. Κάτι κάνουν, την παρακολουθάνε. Μάλλον θα πάμε εκεί. Έτσι πως το βλέπω, η άλλη άρχισε να τρέχει. Λοιπόν, ώρα για μάχη. Ξεκινάμε με δράση, μαγκές. Μη μου τρέχεις τώρα, σιχλαράκο. Μη μου τρέχεις. Λοιπόν, έφυγες. Επόμενος. Headshot, λοιπόν. Είναι όλοι εκεί πέρα, έτσι. Δεν τρέχονται το κυνηγάνε τη Virginia, δεν στεγνά, Για κάτσε να πάμε εκεί πέρα. Για κάτσε. Μην τη σκοτώσουμε κιόλας και γίνει τίποτα. Και κλαίμε μετά, δηλαδή εγώ κλαίω.
Τώρα δεν υπάρχουν χάνει, μένα καν. Α, αυτός μόνο. Λοιπόν, τι είναι, καλά είσαι. Έφυγες. Άλλος. Έλα, δεν θέλω να χωλάω και πολλές σφαίρες. Γι' αυτό προσπαθώ να πετυχαίνω χέντες μάγκες μου, γιατί... Γιατί δεν έχω ακόμα μαζέψει άμμο, δεν έχω κάνει το κολπάκι μου. Έλα και εσύ εδώ. Έλα εδώ, γόρι μου. Κάτσε ακίνητο. Αυτός είναι ο μεγάλος. Δεν βλέπω από εδώ. Για κάτσε να το στοχεύσουμε. Η άλλη τρέχει ακόμα, εντάξει, και εκείνη τη βλέπω. Δεν πέθανες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσε εκεί κάτω. Μη σηκωθείς, φίλε μου. Θα σε αποτελειώσω με το τσεκούρι μου. Δεν έχει, δεν έχει. Ναι, όταν εγώ τρέχω, με κυνηγάτε. Ωραία, θα φύγεις, ρε. Λοιπόν, δεν νομίζω να βλέπω άλλους. Θα κοιτάξω δεξιά-αριστερά μια γρήγορη guys. Θα τους βάλω λίγο να τους κάψω, να τους πάρω τα κοκαλάκια. Να τα κρατήσω σε μια άκρη για να έχω και bone armor αργότερα. Και θα ξεκινήσω να φεύγω σιγά-σιγά, να μην καθυστερούν πολύ ώρα. Εντάξει, τελείως το γλέντι. Άντε, πάμε πάλι την αρχή. Εν τω μεταξύ, παιχτήριος μου μέχρι να τους κάψω είναι η τρίτη φορά που μου έρχεται η Virginia. Όπα, και μάλιστα. Όπα, ρε! Όπα, για καθίστε. Για να έχει έρθει αυτή και να κάθεται εκεί ακίνητη και να φεύγει ανενόχλητη για βατόμουρα, guys, μάλλον επιτέλους έγινε δικιά μας. Τι λες τώρα. Για κάτσε εδώ, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις, πρωτού φύγουμε κιόλας. Όχι πάλι κανίβαλοι, λοιπόν μάλλον θα παίξουμε ξύλο. Virginia, δεν τρως δύο γρήγορα το βατόμουρα, έχουν έρθει κάποιοι για επίσκεψη εδώ. Να τους... Καλοδεχτούμε! Έλα εδώ, κατέβε κάτω. Έλα που θα την πλακώσω στις φάπες. Τελείωνε, έλα κάτω. Τι κάνει, ρε παιδιά. Έλα εδώ, χρυσανή μου. Έλα εδώ, ναι, έλα εδώ, κάτσε κίνητη. Ναι, τον έχω δει. Άμα κάτσε λίγο κίνητη να σε εξοπλίσω, μπορώ. Πάρε αυτό γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω. Έτσι, πάρε την πιστόλη, πάρε αυτό. Άντε, επιτέλους, ξεκινάει η μάχη. Έλα εδώ, γόρι μου. Λοιπόν, έλα, τώρα έχω και πιτζίνη στο πλευρό μου. Έτσι, για πυροβολάκι αυτή τώρα. Δεν θα βγει κανείς ζωντανός. Καλώς ήρθες στο πάντι, Miss Virginia. Τι έχει πάλι. Αυτό που μας φοβάται δηλαδή, και τσέμω εδώ στο πιστόλι, δηλαδή... Έλεος. Α, έχουμε κι άλλους. Α, πες το έτσι. Έχουμε κι άλλο βρωμόξυλο. Κοίτα, έχω ξεκινήσει το επεισόδιο... πολύ επεισοδιακά. Ξέρω, κάνω κι άλλο, κάνω παίρνει εδώ. Έλα, που μου βάζεις ασκίδα το κόκαλο. Καραγκή, δεν έχεις ελπίδες, που είναι οι άλλοι. Θέλω να μου σπάσω τα ξύλα. Καλά, καλά, περίμενα γόρι. Περίμενα γόρι, περίμενα εδώ. Κάτσε το ρίτσο μου που τη βλέπω. Ναι, έσπασα το δικό μου ξύλο. Α, άστο. Να είσαι καλά, Βιγκίνια, ευχαριστώ. Έτσι, να ρίξεις και σε καμιά χέντα, γιατί τώρα εγώ δεν έχω πιστόλι. Έλα εδώ. Έλα. Τι θα γίνει, μη μου χαλάς το armor. Πριν από λίγο έφταξα bone armor από τους φίλους σας. Έχεις και φίλο εκεί, έλα εδώ, έλα εδώ. Μαζευτείτε κοντά στη Virginia λίγο, μια βόλτα. Ναι. Έχει χάρη που δεν έχω την πιστόλα μου. Τώρα που την έχω δώσει στη Virginia θα πάω να πάρω το άλλο από εκεί. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, έλα, έφυγες εσύ. Αντίο. Η σειρά σου, φίλε. Virginia, είσαι και λίγο άστοχη έτσι, όχι πολύ, ελαφρώς. Ναι, πάλι φοβάσαι εσύ. Χαμώ τη Virginia και την αστοχία της. Κάτσε να μπω μέσα. Καραγκίνη. Φιλαράκι. Τώρα βγαίνεις έξω εσύ. Μπαίνω εγώ για να βγεις εσύ. Τι θα κάνουμε όταν θα παίξουμε, ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κοίτα μου το βάλεις στα πόδια η κότα η Λιράτη. Έλα. Ο Κέλβιν τρέχει πέρα. Τι κοίτα με τον Κέλβιν. Α, έχουμε και χοντρό εκεί πέρα. Έλα εδώ. Έλα. Με το σπίτι θα τον πετύχω, άραγε. Κοίτα. Βρήκε, λες και το ξέρεις, σταμάτησε λίγο πριν το ρίξω, ρε. Έλα εδώ εσύ. Και δεν έχω και στάμινα, βλέπω. Πρέπει να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, τα πάντα όλα, ξεκουραστώ. Καλά, πάει στο δάσος. Δεν θα τον κυνηγήσω όλο το δάσος, γιατί θα με πάει στους δικούς του. Είναι στάντεν αυτό. Ναι, καλά, εντάξει. Θα ξανάρθεις. Θα τα πούμε στη βάση. Και έχουμε και το χοντρό εκεί πέρα. Λοιπόν, μάγκες όπως βλέπετε, πλακώνουνε. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Πρέπει να πάω να πάρω και εγώ τον πιστόλι τώρα γιατί έχω μείνει άοπλος. Για καθίστε να πάμε λίγο πίσω στη βάση. Μην τον κυνηγάμε, άλλο δεν συμφέρει. Να δούμε τι παίζει. Μισό να καταβοηθήσω για κανένα energy bar γιατί το stamina έχει πάει στο Θεό.
και το χρειάζομαι, και ένα energy drink, έτσι λίγο να ανεβαίνει. Γιατί με τα energy bars και drink ανεβαίνει και η κούραση, οπότε δεν χρειάζεται να κοιμηθείτε ή να ξεκουραστείτε γενικά, τέλος πάντων. Βλέπω ότι πεινάω, για να γεμίσω λίγο και την... Κάτσε να φάμε ένα meal, να γεμίσει και η πείνα, για να ξεμπερδεύουμε. Εκεί. Είμαστε σχεδόν full stamina. Βλέπετε η κόπωση, το φεγγαράκι πέρα είναι όλο πορτοκαλί λόγω των energy, γιατί κανονικά το max είναι μπλε. Μετά γίνεται πορτοκαλί, είπα εγώ, ναι, ροζάκι, μοβάκι, είναι απλά μην ανησυχείτε. Τα μάτια μου δεν είναι καλά, δεν βλέπουν τα χρώματα, σαν τους κυλίους κι εγώ. Είστε καλά εδώ, πού είστε, Virginia, δεν ξέρω, α, εντάξει, τη βλέπω και στο GPS τώρα που της έδωσα και το GPS tracker, όλα τελευταία στιγμή της τα έδωσα. Είμαι Virginia, όλο κομπλέ. Κάτσε να βάλω κανένα πτωματάκι να καίγεται εδώ πέρα. Για εδώ. Δεν φοβάσαι, εντάξει. Κομπλέ. Ωραία. Πάω να πάρω το πιστόλι, γιατί δεν γίνεται. Παίρνω πιστόλι και ο βλάκες και πρέπει να φύγουμε. Δεν γίνεται. Βάζουν και νυχτώνει δηλαδή. Πρώτα θα κοιμηθώ και μετά θα φύγω. Τώρα δεν με συμφέρει να φύγω. Τα λέμε παιχτούρες, σε λιγάκι. Όχι που δεν θα είχαν την ευκαιρία και ο κολόχοντρος να ερχότανε. Ρε παιχτούρες. Ρε τι ξύλο έχει πέσει. Τι βαράει. Να σου πω, είστε καλά. Γιατί αστοχο γάμο το κεφάλι μου. Περίμενε. Έλα εδώ όλοι. Ας κάνω λίγο ένα σουφλάκι. Έχεις και πολύ μεζέ. Βιγκίνια, πυροβόλα, χριστιανή μου, πυροβόλα λίγο και εσύ. Έλα, βοήθα την κατάσταση. Βλέπεις, δεν έχω πιστολάκι. Λοιπόν, έλα έξω από εδώ. Ναι, παίρνεις φόρα και πού πάει. Ναι, πηδάει σαν κατσίκι και... κοπανάει τον αέρα. Μπράβο, λοιπόν. Συνέχισε να κοπανάς τον αέρα. Κολόχοντρε. Ρε τι ντου φάγαμε σήμερα, αμάν δηλαδή. Τι ντου ήταν αυτό. 7η μέρα in game, μια καινούργια μέρα στο παιχνίδι ξεκινάει. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα. Κάτι μας έφερε εδώ η κυρία Βιργίνια. Αλόε. Δεν το ξαναφάει, ε. Τι λες. Ευχαριστώ κυρία μου, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα το χλαπακιάσω κιόλας να σας πω την αλήθεια. Έχω μαζέψει μερικά πραγματάκια, ε. Λοιπόν, για να δούμε. Πώς θα εξελιχθεί σήμερα η μέρα. Θα πάμε άραγε στη σπηλιά. Ιδού το απόρρια. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει κάτι, όχι έτσι. Κάτσε να φάω ένα κρατάκι. Βλέπω μετά από μια καινούργια ημέρα, πεινάμε, διψάμε. Δεν βλέπω και να βρέχει κιόλας εδώ πέρα γιατί μου τελειώνουν τα νεράκια. Θα έχουμε πρόβλημα και... σύντομα θα έχουμε χειμώνα, λίγες μέρες μείνανε, τέλος πάντων. Παιχτούρες, όπως είπα, πάω να πάρω το πιστόλι. Δεν μένω άπλος. Εδώ ναι, είναι η βάση που λέω να φτιάξω το νερό, μάλλον τελικά δεν θα ασχοληθώ. Πάω να πάρω το πιστολάκι και ξεκινάμε τις περιπέτειες. Εγώ και ο Τζον Ράμπο. Τέλος πάντων, παιχτούρες μου, βλέπετε δεν έχω ξεκινήσει ακόμα την εξερεύνηση καθώς ήθελα να φτιάξω τη βάση, να ξεκινήσω για να τους βάλω μέσα για να μην έχουν προβλήματα και μου την έχουν πέσει συνέχεια. Δηλαδή, τόσο ντου δεν έχω φάει ούτε στα προηγούμενα new game μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Θα κάτσω να το τελειώσω. Δεν πρόκειται να δείξω τώρα τι φτιάχνω. Είδατε πάνω κάτω, φάνηκε από μακριά. Έφτιαξα, δεν το έχω τελειώσει δηλαδή. Εκεί είναι ένα καλυβάκι, ένα μικρό τείχος. Έτσι να λέμε ότι από εκεί είμαστε κάπως προστατευμένοι. Θα κάψω αυτούς. Θα το τελειώσω, ας πούμε τελειώσω. Τουλάχιστον να έχει τείχους και μια πόρτα.
Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί βλέπω ότι όλο αυτό λέω και δεν γίνεται τελικά. Είδατε, έχει πέσει σήμερα, είναι σήμερα ξύλο, μόνο ξύλο ρε, τίποτα άλλο ρε. Αχ, έτοιμο το μικρό μας χαλιβάκι και η γυναίκα κάτι μας φέρνει. Τι μας μαγείρεψε η γυναίκα, πάλι σπανάκι. Μια σφλωμόσιο σπανάκι να ξέρεις ρε παιδάκι μου, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά, την ευλογία μου να έχεις παιδί μου. Τι θες να μου δείξεις. Επειδή είμαι κοντά στο loot, θέλω να μου δείξει το σημείο με το loot, λες και δεν ξέρω που είναι. Αυτό το Virginia κλούθε εμένα. Πάμε από εδώ. Βλέπετε, το έχω χτίσει το καλυβάκι, παρ' όλα αυτά δεν το έχω τελειώσει από πάνω. Είναι γυμνό. Ναι, ξέρω τι θες να μου δείξεις. Εδώ είναι η κοριτσάρα μου, εδώ είναι. Το ξέρω το loot το σημείο, εδώ. Τα έχω λουτάρει ήδη. Έχω ήδη κάνει το loot μου, δεν έχει κάτι άλλο. Για σήμερα. Ναι, μπράβο. Θα σου δώσω μία σόδα μετά να πιεις. Για τον κόπο σου. Λοιπόν, άντε, ας φάμε αυτό, μιας και είμαι εδώ και πεινάω, που λέει ο λόγος, έτσι, ένα τσικ. Το καλυβάκι, στην ουσία, τελειοποιημένο είναι, λέω να κάνω ένα δεύτερο όροφο, ίσως και όχι. Περνάνε οι μέρες, δεν θυμάμαι ποια μέρα τώρα είναι in-game, η 8, η 9, κάτι μου λέει τι χειμωνιάζει την επόμενη μέρα. Τελικά, παιχτούρες μου, μάλλον θα το κάνω στο επόμενο προσεδιάκι, αυτό με το φτιάρι, το shovel δηλαδή, γιατί ήδη γράφει σχεδόν κανένα τέταρτο πόσο είναι το επεισόδιο. Θα βγει άλλο τόσο και περισσότερο εκείνη η σπηλιά, οπότε δεν θα προλάβω. Είδατε, σήμερα φάγαμε ντου από παντού, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισοδιάκι. Κάναμε το καλυβάκι, σχεδόν δηλαδή το ολοκληρώσαμε. Εδώ με τη Βιτζίνια θα μένουμε. Αυτά. Εμείς πάλι θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Έως τότε, γεια χαρά!